Το Πάντα Δραστήριο ΕΠΑΛ προχώρησε σε μια πολύ όμορφη δράση χθες με αφορμή τη Διεθνή Μέρα Μαθηματικών, την ημέρα του ΠΗ. Κάνατε μια δράση στην Πλατεία Ελευθερίας. Κύριε Πετρίδη, κύριε Μηνιαίδη, πείτε μας τι κάνατε ακριβώς χθες με τους μαθητές σας. Χθες ήταν 14 Μαρτίου και οι Αμερικάνοι τα λένε ανάποδα. Ναι, Μάρτιος, ναι, ναι. 14, οπότε ήταν 3-14, οπότε είναι η Παγκόσμια ημέρα του ΠΗ. Η Διεθνή ημέρα των Μαθηματικών. Υπάρχει μια ιστοσελίδα όπου έχει οργανώσει όλη αυτή τη διαδικασία και η Διεθνή Μαθηματική Ένωση έχει δώσει κάποιες κατευθυντήριες γράμμες να κάνουμε πειράματα. Δηλαδή, επειδή τα μαθηματικά τα φοβούνται πολύ τα παιδιά και οι μεγάλοι, θέλουμε να τα κάνουμε λίγο πιο διαδραστικά και ενδιαφέροντα για τους μαθητές. Οπότε, ο κύριος Μηνιαίδης σχεδίασε ένα πείραμα, δεν ξέρω αν φαίνεται αυτό τι φαίνεται, που μπορεί να υλοποιηθεί πολύ εύκολα από οποιονδήποτε. Κατεβήκαμε στην Πλατεία Ελευθερίας και μάλιστα ήρθαν και άσχετοι άνθρωποι, δηλαδή ήταν ένα γυμνάσιο που ήταν στο εκδρομή και το γυμνάσιο. Ήρθαν κάποιοι άνθρωποι που δεν είχαν σχέση με μαθηματικά γιατί βλέπανε τα παιδιά και τι κάνουν τα παιδιά. Τέλος πάντων, ο κ. Μηνιαίδης έκανε το εξής. Σε μια μεγάλη κόλλα Α3, μπλέχουμε πλαστικοποίηση, σχεδίασε τον κύκλο και το τετράγωνο. Μάλιστα. Τα παιδιά ξέρουν ότι το ευαδόν του τετραγώνου είναι ρο-τετράγωνο, το ευαδόν του κύκλου είναι πι-ρο-τετράγωνο, οπότε άμα τα κάνουμε μια διαίρεση, το αποτέλεσμα είναι πι. Οπότε βάλαμε τους μαθητές να μετράνε απλά μικρά τετραγωνάκια. Και φυσικά ενθουσιάστηκαν γιατί τελικά βρήκανε 3,14, κάποιοι βρήκαν 3,12, 3, υπήρχε και το σφάλμα, γιατί έχουμε ούτως ή άλλως μέτρηση, οπότε μέσα στη μέτρηση υπάρχει το σφάλμα. Αφορμή βέβαια, υπήρχαν και άλλα πράγματα που εδώ ας πούμε εκτυπώσαμε ένα πόστερ με 20 γυναίκες. Υπάρχει στο μυαλό των όλων μας ότι η γυναίκα δεν τα πάει καλά με τις επιστήμες. Υπήρχε, νομίζω τώρα αυτό σιγά σιγά εξαλείφεται. Ή ακόμα πιστεύετε ότι υπάρχει. Υπάρχει. Δηλαδή, άμα πούμε, πες μας 5 επιστήμονες. Ναι. Θα πεις γυναικείο όνομα. Δεν λέμε γυναικείο όνομα. Δηλαδή, θα πούμε Αϊνστάιν, θα πούμε Γκέντελ, θα πούμε Μαρία Κιούρι. Κιούρι, ναι. Ας πούμε μαθηματικού. Ναι. Ενώ μαθηματικούς λέμε πολλούς. Έχετε δίκιο, σε αυτό έχετε δίκιο. Ναι, ναι, ναι. Υπατία. Δηλαδή έχουμε εδώ εκτυπώσει πιο πολύ για να φύγει αυτή η ιδέα και τα παιδιά. Λένε το κορίτσι και παλιότερα λέγανε πολύ συχνά δεν θα σπουδάσει. Είναι 20 γυναίκες μαθηματική. Εδώ είναι ο πίνακας. Αυτό, ο χάρτης, ναι. Το βασικό είναι τα παιδιά να κάνουν κάτι όχι μέσα στο σχολείο. Κάτι διαφορετικό. Ναι. Εμείς το κάθε Σάββατο στα θερμά, από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ, έχουμε στημένα, όχι πάντα τα ίδια, πειράματα. Και έρχονται και μαθητές, βέβαια, δεν έχουν έρθει πάρα πολλοί μαθητές, αλλά έρχονται όσοι θέλουν. Εμείς είμαστε εκεί, μετράμε ραδιενέργεια με υλικά που μας έχει δώσει και το σχολείο και το ΕΚΦΕ μας έδωσε. Και κάνουμε και πειράματα. Δηλαδή, είναι κάτι το οποίο τα παιδιά θέλουν να βρεθούν, όχι στο χώρο του σχολείου, κάπου διαφορετικά. Σας είπα, χθες ήρθαν και άσχετοι άνθρωποι. Δηλαδή ήρθαν και τουρίστες και λέγανε και μεγάλη άνθρωπο, ναι, και λέγανε τι κάνετε εδώ. Δηλαδή, μετρήσαμε δηλαδή το πι μόνο με ένα μιλιμέτρα χαρτί. Κύριε Μηνιαίδη, εσείς πώς το βιώσατε σαν εκπαιδευτικός? Για μένα ήταν μια πάρα πολύ ωραία ευκαιρία και να έρθουμε πιο κοντά με τους μαθητές αλλά και με την τοπική κοινωνία της ΣΚΟ. Καθώς σε όλους έκανε έτσι εντύπωση το γεγονός ότι οι νεαροί μαθητές σχεδίαζαν κύκλους στη μέση της πλατείας, το ότι ήταν απασχολημένοι και ήταν όλη τους η συγκέντρωση εκεί στο να προσπαθήσουν να δώσουν ένα αποτέλεσμα. Αυτή είναι μια πολύ παλιά μέθοδος, είναι πριν τη δεκαετία του 40, τα πρώτα paper ήταν το 46, πήρε τη μέθοδο, ονομάζεται Monte Carlo, επειδή έχει να κάνει με τη τυχαιότητα. Είναι μια στοχαστική μέθοδος που απλώς με μια γεννήτρια τυχαίων αριθμών, ή απλώς εμείς το σκεφτήκαμε για να γίνει λίγο πιο διαδραστικά μαζί με τον κύριο Πετρίδη, να μετράνε τελείες που βάζουν τυχαία στο χαρτί. Και μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση η εντύπωση που προκάλεσε στα παιδιά εσύ, το γεγονός ότι βρήκαμε 3,14, βρήκαμε κάτι κοντά. Οι μαθητές που δεν τα πάνε καλά με τα μαθήματα, δηλαδή που δεν έχουν
Δηλαδή, είχαμε μαθητή που δεν ήξερε να κάνει πράξη. Ήταν ότι μπορεί. Και οι ίδιοι έφτασαν να φτάσουν στο αποτέλεσμα που ήθελαν. Μετρώντας, έφτασε. Αυτή είναι και η μεγαλύτερη ανταμοιβή για όλη την προσπάθεια, για τον χρόνο που αφιερώσαμε έτσι να ετοιμάσουμε το υποστηρικτικό υλικό και να το συζητήσουμε αρκετές ώρες η παραλία με τον κύριο Πετρίδη για το πώς θα μπορούσαμε να το κάνουμε. Μάλιστα, σκεφτόμαστε και στα θερμά να σχεδιάσουμε ένα κύκλο και να χρησιμοποιήσουμε τα τυχαία βοτσαλάκια, να μετρήσουμε τα βότσαλα, να δούμε. Και σε αυτή τη σελίδα, idm314.org, έχουμε στείλει και θα στείλουμε πράγματα, γιατί είναι πρωτότυπα. Δεν έχουμε, δηλαδή αυτό το συγκεκριμένο με το μιλιμέτρα χαρτί δεν έχει ξαναγραφεί. Ενώ το Monte Carlo και το κάναμε και το πείραμα του Ερατοσθένη, αυτά έχουν ξαναγίνει. Βέβαια, χθες δεν καταφέραμε το πείραμα του Ερατοσθένη, γιατί είχε συννεφιά. Ναι. Αλλά τώρα στις 20 του μηνός πάλι έχουμε σκοπό να ξαναβγούμε, δηλαδή εκεί που θα κάνουμε το πείραμα του Ερατοσθένη μέσα στο σχολείο, μπορούμε να το κάνουμε και έξω.